παρόλο που ήμουν στην αρχή πριν από 5-6 μήνες το ξεκίνημα της διοργάνωσης λίγο απεσιόδοξος, δεν περίμενα αυτό το καλό που έχει γίνει στο εκθετικό. Πριν από μία ώρα περίπου μοιράσαμε τα διπλώματα συμμετοχής και του ρωτήσαμε όλους σχεδόν πώς πήγανε. Τα πληροφορώ πάνω από το 12% είναι ικανοποιημένοι. Πάντα με το σκεπτικό βέβαια ότι τα αποτελέσματα θα είναι και μακροπρόθεσμα. Κάποιοι που είχαν άμεσες πωλήσεις εδώ ήταν το άμεσο καλό αποτέλεσμα και κάποιοι που δώσανε αρκετό έντυπο υλικό σε κόσμο, σε επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ειλικρινά στην πλάτη δεν το περίμενα ούτε και εγώ τόσο πολύ. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είναι γεγονός προηγουμένως ότι ήταν το κύριο Καραμπίκα σχετικά με την προεκλογική περίοδο. Μας επηρέασε λίγο, όπως μας επηρέασαν και τα παιχνίδια του Αστέρα που είχαν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή μέχρι 8 η ώρα ήταν γεμάτη σχεδόν η έκθεση. Μετά έσπασε. Και είναι λογικό, σήμερα ένας καθοριστικός αγώνας. Οπότε είχαμε λίγες απώλειες. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω και κάτι προσωπικό για μένα, επειδή είναι η τελευταία φορά που εγώ ασχολούμαι από τη μεριά του Μελτηρίου με την έκθεση αυτή. Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει αγώνας ετών, πάνω από 12 χρόνια. Είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με την έκθεση αυτή και εγώ και ο κύριος Τότσης, γιατί αυτό την ξεκίνησε μπροστά και πίσω από μετά από αυτόν εγώ. Το έχουμε βάλει σε μια καλή, σε ένα καλό δρόμο, είναι μια πατημένη σωστή. Ελπίζω τα επόμενα μέλη να ασχοληθούν και να την κάνουν ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό είναι ένα έργο ζωή για μας και είναι πραγματικά πολύ συναισθηματικά δεμένοι. Έχω να σου πω το εξής, πραγματικά δηλαδή, έχουμε ευχαριστημένους εκθέτες και όχι μόνο ευχαριστημένους επισκέπτες, ακόμα περισσότερο καλύτερα. Δηλαδή οι επισκέπτες που ήρθαν από όλη την Πελοπόννησο, γιατί πραγματικά έχουμε επισκέπτες από Μεσσηνία, από Αργολίδα, από Κορινθία, από όλες τις περιοχές της Πελοπόννησου, ήρθαν και μένουν ευχαριστημένοι. Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη έκθεση, πολλούς εκθέτες, πολλά προϊόντα. Η ιδιαίτερη έμφαση όπως είχαμε στη γεωργία και στην κτηνοτροφία μείναν ενθουσιασμένοι. Οι επιχειρήσεις αυτές που λάβανε μέρος και πίστεψαν σε αυτό το γεγονός θα είναι και στο επόμενο εργατικό πανόραμα μαζί εδώ με το επιμελητήριο, θα είναι εδώ πάλι στο ένα το εργατικό πανόραμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το εκλογικό κλίμα επηρέασε καθόλου την έκθεση? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα μπορεί να πούμε ότι ναι, μπορεί να την επηρέασε τώρα προς το καλό. Προς το κακό μπορεί να δει και προς το καλό, δεν έχει σημασία. Έτσι, πάντως σημασία έχει ότι η έκθεση έχει επισκεψιμότητα για από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου και αυτό εμάς τους διοργανωτές μας χαροποιεί ιδιαίτερα περισσότερο. Το όπως θέλω να σου πω το επιμελητήριο που στήριξε αυτή την προσπάθεια σαν οργανωτές δηλαδή και εμείς μαζί ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Όπως ξέρετε ήταν και το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτουρισμού, ένα μεγάλο σοβαρό γεγονός πραγματικά. Άφησε κόσμος ευχαριστημένος, όλες οι μερίδες πραγματικά άφησε κόσμος ευχαριστημένο και σε γενικές γραμμές λοιπόν ήταν μια επιτυχημένη έκθεση στους καιρούς που διανύουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το επιμελητήριό μας που μας έδωσε την ευκαιρία μέσα από το 8ο Αρκαδικό Πανόραμα, όπως ονομάζεται η έκθεσή μας, να παρουσιάσουμε και τη δουλειά που κάνει η Πελάν σχετικά με την ανακύκλωση και τι προϊόντα ανακυκλώνει. Η εταιρεία μας ανακυκλώνει ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες και αυτοκίνητα. Οι εντυπώσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα αυτές τις μέρες που διήρκησε η έκθεση και ενημερώθηκε ο κόσμος ο οποίος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με την ανακύκλωση, γιατί όπως ξέρετε η ανακύκλωση και ειδικά των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών και των λαμπτήρων έχει ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί με την ανακύκλωση αυτή μειώνεται και κατά πολύ μεγάλο μέρος ο όγκος των σκουπιδιών, με αποτέλεσμα να έχουμε διπλό όφελος. Ο κόσμος έχει αρχίσει και εδώ και αρκετό καιρό και βάζει την ανακύκλωση στη ζωή του, παρόλη την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει σχετικά με την ανακύκλωση και νομίζω ότι και το Υπουργείο, το αρμόδιο περιβάλλοντος θα πρέπει να γνωρίσει τον κόσμο καλύτερα πώς γίνεται η ανακύκλωση και για κάθε είδος που κάνουμε ανακύκλωση. Σχετικά με τους λαμπτήρες που αναφέρατε, οι καινούριες τεχνολογίες λαμπτήρες
όπως και οι λαμπτήρες θορείου, υδραργύρου και νατρίου, είναι ένα πολύ επικίνδυνο προϊόν και πρέπει να ανακυκλώνεται σωστά πάνω απ' όλα και σε κέντρα που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί περιέχουν υδράργυρο και έχουμε μεγάλο θέμα με το περιβάλλον. Είμαστε Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πνοής Ζωής για τα Παιδιά Ελλάδος, για τα παιδιά δηλαδή που νοσηλεύονται από νεοπλασματικές ασθένειες αλλά και τις άπορες οικογένειες. Έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη αλλά γραφεία και στην Κύπρο και στην Αθήνα. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε έρθει στην 8η Περιφερειακή Έκθεση της Τρίπολης. Για να μας γνωρίσει και ο κόσμος της Τρίπολης. Γιατί όπως και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι και στη Νότια Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις με παιδιά που νοσούν καθημερινά όλο ένα και περισσότερο. Γιατί ο καρκίνος στη σημερινή εποχή διωγγώνεται καθημερινά. Το έργο μας έχει ανακοινωθεί και από τηλεόραση, παλαιότερο από τη Ράδιο Αρπίλα και τώρα στις 11 Μαρτίου έχουμε εκπομπή με αγάπη το Αντένα. Το κόσμο να είναι μερικές φορές λίγο δύσπιστος, να μην έχει ενημερωθεί πλήρως, να νομίζουν ότι ο καρκίνος απλά δεν θα συμβεί στο δικό του σπίτι, δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα. Αλλά ο καρκίνος δεν ρωτάει κανένα, ούτε χρήματα, ούτε φτώχεια, δεν υπολογίζει κανέναν και τίποτα. Και είδα ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ, γιατί είναι ένας από τους πολλούς συνδέσμους που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά έχει έργο και στην Πάνω Ελλάδα και στην Κάτω και στην Κύπρο, δηλαδή πιάνει τα παιδιά όλες τις περιφέρειες. Πάω στο site μας. Αν πατήσουν έστω και Πνοή Ζωής για τα παιδιά, θα βγάλει όλο το site μας και μπορεί να ενημερωθεί. Και επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που στήριξε όλες αυτές τις μέρες της έκθεσης και όχι μόνο. Εγώ προσωπικά είναι τελείως νεκρή αυτή η περίοδο. Παρ' όλα αυτά είχε πολύ θετική ανταπόκριση ο κόσμος. Διότι κακά τα ψέματα πριν από 2 χρόνια ήταν διαφορετική η οικονομική κατάσταση. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν καταστροφικά για την Ελλάδα. Αλλά τελικώς ο κόσμος φαίνεται, γιατί πιστεύω πιο πολύ είναι και θέμα ψυχολογίας, αρχίζει και ανταποκρίνεται στο εδώ και περίπου 1,5 μήνα θετικό κλίμα που ακούγεται τουλάχιστον από τα ποσά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είδα πολύ καλή ανταπόκριση και στη δουλειά μου. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι υπήρχαν και κάποιοι εκθέτες που ήταν από μακριά και είχαν ακόμα καλύτερα θετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Δηλαδή μου είπαν ότι δεν περιμέναν τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο τη στιγμή που τον γνωρίζαν κιόλας. Εντάξει, εμείς εδώ οι ντόπιοι λίγο πολύ μας ξέρουν. Αυτοί ήταν άγνωστοι με κάποια καινούργια καινοτόμα προϊόντα και είχαν πολύ θετική ανταπόκριση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι ήταν γεγονός ότι λίγο μας έκοψε και ο προεκλογικός αγώνας αλλά και οι αγώνες του Αστέρα. Και δεν είχαμε και τόσο κόσμο όσο περιμέναμε. Δηλαδή την Κυριακή είχαμε μια καλή επισκεψιμότητα, τη Δευτέρα περισσότερη, την Τρίτη το ίδιο. Σήμερα θα καταλήξουμε ότι ο σοβαρός αγώνας έχουμε θέμα. Εγώ γι' αυτό θέλω να εξάρω την προσπάθεια των εκδοτών αυτών που παρόλη τη δύσκολη οικονομική του κατάσταση οι άνθρωποι στηρίξαν την έκθεση, καταλάβαν την αξία της έκθεσης αυτής, τη δυναμική της, ήρθαν, χτίσαν πάρα πολύ όμορφα περίπτερα. Αν είδατε και εσείς ήδη έχουμε τρομερά και όμορφα εκθέματα, ποικιλία εκθεμάτων, πολύ, πολύ σημαντικό. Και ο κόσμος, όποιος επισκέφθηκε την έκθεση, ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Τώρα, το πώς ψωνίσαν ή όχι, καταλαβαίνετε, είναι ανάλογο με την κατάσταση που βιώνουμε. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε και για τα... Ναι, και μακροπρόθεσμα, θα έχουμε πολλά ωφέλη μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη στήριξη. Είσαστε πάντα κοντά μας οργή όλοι και θέλω να σας πω ότι ελπίζω σε 2 χρόνια να πάμε ακόμα καλύτερα.